Πολιτικό σεισμό στη Γαλλία μετά τη συντριπτική ήττα του Εμμανουέλ Μακρόν στις Ευρωκάλπες από το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές. Λίγο μετά την ξεκάθαρη και εμφατική νίκη του Εθνικού Συναγερμού, ο Γάλλος Πρόεδρος διαλύει το κοινοβούλιο και ανακοινώνει απροσδόκητες προώρες κάλπες στις 30 Ιουνίου. Signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ο Εθνικός Συναγερμός ανέβασε κατά 10 μονάδες τα ποσοστά του σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 και προηγήθηκε κατά περίπου 17 μονάδες από το κόμμα του Μακρόν. Ο μόλις 28 ετών επικεφαλής του Ζορντάν Μπαρντελά είναι πλέον υποψήφιος για την Πρωθυπουργία. Prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité. Prêt à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Car inédit. Entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Εκτός από το μετεκλογικό σοκ στη Γαλλία, οι εκτιμήσεις για ενίσχυση των ακροδεξιών δυνάμεων επιβεβαιώθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αυστρία, το Κόμμα της Ελευθερίας κατέλαβε για πρώτη φορά την πρώτη θέση. Das, was heute hier passiert ist, die Geschichte, die die Wähler geschrieben haben, das ist ja ein Ergebnis von ganz, ganz viel Mut, von ganz viel Optimismus, von ganz viel Zuversicht. Δεύτερη έκοψε το νήμα η ακροδεξιά στη Γερμανία και με το κυβερνόν S5 να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Στην Ολλανδία ο Wilders ήρθε μεν δεύτερος, αλλά θεαματικά ενισχυμένος με 7 έδρες από μόλις μία που κατήχε το 19. Στην Ιταλία η Μελόνι εδραίωσε μέσα από την Ευρωκάλπη την πρωτοκαθεδρία της. Io lo colgo come il messaggio di chi vuole dire andate avanti e fatelo se possibile con maggiore determinazione, un segnale che capisco, un segnale che sono pronta a cogliere e sono fiera che questa nazione si presenti al G7. In Europa, con il governo più forte di tutti. Παρά τους κραδασμούς, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις διατηρούν την πλειοψηφία στην Ευρωβουλή. Γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση της Φόντερ Λάιεν για ανανέωση της θητείας της στην Κομισιόν. Yes, I am confident, but of course I know that there's still a lot of hard work ahead of me, but I'm definitely confident what my running for a second mandate is concerned. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η ισχυρότερη πολιτική ομάδα και είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε ένα τείχος απέναντι στα άκρα της αριστεράς και της δεξιάς. Θα τα ανακόψουμε. It is a great day for all of us that people showed up and voted for the future of Europe. And I tell you, the European People's Party is the only People's Party in Europe beyond the winner of these elections, dear friend. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παρέμεινε στην πρώτη θέση, οι σοσιαλιστές στη δεύτερη με μικρές απώλειες, με την πλέον ηχηρή του ΣΥΤΑ στη Γερμανία, όπου πρώτοι ήρθαν οι Χριστιανοδημοκράτες και τρίτος ο Σούλτς. Τρίτη στην Ευρωβουλή έρχονται οι Φιλελεύθεροι, αλλά με απώλειες πάνω από 20 έδρες. Στο Βέλγιο η πανολεθρία για τους Φιλελεύθερους ήταν ξεκάθαρη στις διπλές κάλπες για ευρωεκλογές και ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Ντε Κρό να ανακοινώσει την παρέτησή του.